Λοιπόν, εμείς θα ταξιδέψουμε μέχρι το Βέλγιο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρόνη Ντουλγέρη, ο οποίος έχει αφήσει έτσι εδώ την όμορφη Ελλάδα μας και έχει ταξιδέψει στο Βέλγιο, προκειμένου επιχειρηματικά να μάθει τους Βέλγους να τρώνε μέσα σε καντίνα σουβλάκια, ουζάκι, να πίνουν και γενικότερα όλα τα ελληνικά προϊόντα τους τα προσφέρει βλέπω μέσα από μια καντίνα που, αν καταλαβαίνω καλά και από αυτά που διαβάζουμε, ο μικρός Έλληνας, αλλά σε πολλά εισαγωγικά, έτσι δεν είναι, Χρόνη? Καλή σου μέρα. Βλέπουμε και τη γαλανόλευκη πίσω, Χρόνη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα Ελληνάρες μου. Για πες μας λίγο πώς ξεκίνησες. Πόσο καιρό κάνεις όλο αυτό το πράγμα και πώς το έχουν αποδεχθεί οι Βέλγοι? Δηλαδή, αν μπορούν αυτές τις ελληνικές γεύσεις να τις αφομοιώσουν και να σου τις ζητάνε από τα ξημερώματα. Δηλαδή, σε ρωτάει, το αντέχουν το ούζο οι Βέλγοι? Το αντέχουν το ούζο ο οργανισμός? Και το μεζέ. Το λατρεύουνε, παιδιά. Το λατρεύουνε. Για πες δηλαδή, μας... έχω φτάσει σε μία να περνάει ποδηλάτες και να σταματάει να μου λέει, θα μου δώσει ένα ουζάκι να φύγω. Βέλγος ποδηλάτης, όχι κανένας Έλληνας που ξέμεινε στο Βέλγιο. Έλληνα ποδηλάτη λίγο δύσκολο. Α, δεν βλέπεις, δεν το χρησιμοποιούν το ποδηλάτο, ούτε στο εξωτερικό. Όχι, όχι. Λίγο εγώ το κάνω λόγω συμφέροντος από την εταιρεία ποδήλατο, γι' αυτό όχι. Ποια είναι τα προϊόντα τα ελληνικά που αγαπάνε περισσότερο, Χρόνη? Τα πάντα, παιδιά, οι Βέλγοι λατρεύουν οτιδήποτε σε φαΐ. Απλά είναι το θέμα, εγώ λόγω εμπειρίας, εισαγωγικά εμπειρίας, χρόνια παραλίες δουλειά Ελλάδα, έτσι σε γνωρία 3x2 είναι αυτό το πράγμα, έστησα ένα γυράδικο μέσα σε μια καντίνα. Mm-hmm. Απλά μέσα στην καντίνα προωθώ μουτσακά, παστίτσιο, καλαμάρι, χταποδάκι, σαρδέλες και ό,τι μπορώ ακόμη, μέχρι και βραστό μπουσχαράκι όταν πιάνει τρέλα θα κάνω για τον κόσμο. Χρόνη, τι ώρα ξεκινάς και αρχίζεις και σερβίρεις τα φαγητά? Και τώρα αυτό που μας λες, μουσακά... Κανονικά 12 με 9 το βράδυ είναι, απλά εδώ νυχτώνει 11 το βράδυ σχεδόν, πλησιάζει η ώρα και απλά αναγκαστικά και εγώ κλείνω νωρίτερα, δεν μπορώ να κάτσω, δεν είναι Ελλάδα να κάτσω όργα, δεν μπορώ. Α, δεν είναι αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα που μπορούν στο ξενύχτη να πάνε τις πρώτες πρωινές ώρες? Δηλαδή την ώρα που ξυπνάμε εμείς βλέπουμε τις καντίνες ακόμα να δεν επιτρέπεται. Ούβρα, αυτοί πάνε για έβλος. Και άδεια και εξαιρετικό πάρτι να είσαι να κάτσεις νύχτα, αλλιώς δεν υπάρχει εδώ παιδιά. Να σε ρωτήσω κάτι, Χρόνη, τα κόστη, οι δαπάνες μιας επιχείρησης εκεί, στο Βέλγιο, ποια είναι, πόσο μπορεί να τα... Σε πολλή παρένθεση, όχι παρένθεση, έξω την παρένθεση, 6% παιδιά φορολογία στο φαγητό πακέτο, 13 τραπέζι, 22 αλκοόλ, 26 ποφρύν. Δηλαδή, είμαστε πολύ ωραία εδώ, δηλαδή γιατί η Ελλάδα μας... Να στερενάει έτσι και δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να δουλέψει σε Ελλάδα με τα ίδια ενδεχόμενα του πληγείου. Άρα είναι πιο ευνοϊκό το καθεστώς, λες, και το φορολογικό. Τα κόστη ενέργειας, τα κόστη, οι πάγιες δαπάνες δηλαδή μιας επιχείρησης, οι πρώτες ύλες που λέει η Μαρία. Οι πρώτες ύλες είναι από εκεί ή παίρνεις από Ελλάδα για να μπορέσεις να τους δώσεις και την οστιμιά? Γιατί εντάξει, μόνο ελληνικά προϊόντα, παιδιά. Μόνο ελληνικά. 23 χρόνια δουλεύω το ίδιο προϊόν, ασφροπάλτα. Στο Σαραϊκό, μη λέμε ονόματα, τέλος πάντων, Αστροβάλτα, το παραλίο Φρενίου, όπου και αν έχω πάει στην Ελλάδα, δούλεψε τα ίδια προϊόντα πάντα. Τα ίδια έχω φέρει και εδώ. Και το κόστος ζωής, δηλαδή, επειδή λες ότι okay, η φορολογία είναι πιο ευνοϊκή, οπότε ενδεχομένως και το κέρδος να είναι περισσότερο. Αλλά το κόστος ζωής, δηλαδή, για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει και στην Ελλάδα, πώς είναι? Είναι ακριβότερα τα ενίκια, τα δημόσια? Το ενίκιο πλέον δεν πλησιάζεται. Είναι εντάξει, κάτω από 800 δεν θα βρεις κάτι. Μάλιστα. Και με 800 τι θα βρεις? Και τι θα βρεις, ναι. Σε καρσονιέρα, όπως λέμε ελληνικά, στο στούντιο. Α, μάλιστα. Ή το διαμέρισμα θα βρεις 600-700, αλλά είναι διαμέρισμα. Θα βρεις πάρκι, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Σε ποια πόλη είσαι, Χρόνη μου? Είμαι Σονχόβεν, λέγεται η περιοχή. Είμαι κοντά στο Χάσελ και 12 χιλιόμετρα από το Γένκ. Α, γνωστή πόλη λόγω ποδοσφαίρου, Γένκ. Και πώς, μια τελευταία ερώτηση, και πώς εμπνεύστηκε στο όνομα Μικρός Έλληνας? Αυτό, παιδιά, ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Δούλεψα σε ένα άλλο μαγαζί, πάλι γυράδικο ήταν, και ήταν κάτι κοπελίτσες. Δεν ξεχάσαμε, η Ντιλάρα και η Μαρίσα, μίλαμε, τα λέμε. Και φώνησαν, μαμά, πάμε στο Κλέινε Γκρίκ, πάμε στο... Κάνει κλαίνε γρήκη τα στον πλήφ.
Και έτσι μου έμεινε αυτό. Και όταν ήρθε η ώρα, βρήκα την καντίνα, λέω θα το πάρω, θα το φτιάξω και όταν έρθει η ώρα θα το κάνω. Λόγω ρευστότητας. Αρχές ήταν. Μάλιστα. Και μου έμεινε το όνομα, λέω θα το βάλω Κλέιν Γρήκρε, ο μικρός Έλληνας. Ωραίο είναι. Πιασάρικο είναι. Λοιπόν, ο μικρός Έλληνας λοιπόν στο Βέλγιο που μαγεύει. Μεταλλουργεί όμως. Ο οποίος, αυτό πήγα να πω. Σήμερα δύο στα δύο. Μεταλλουργεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρόνη μου. Πριν ανοίξει η καντίνα, αυτό δεν ξέρω, σε μια συνέντευξη κάποια άλλη κοπέλα κάτι έκανε. Το που βγήκε το τζάμπα ούζο, αυτό αληθεύει, αλλά εγώ δεν έχω πει κάτι. Αληθεύει. Εγώ πριν ανοίξω την καντίνα είπα, ούζο δεν θα χρεώσω ποτέ σε κανέναν. Ναι. Μα ποτέ. Άρα λοιπόν έρχονται, τρώνε, πληρώνουν και τους δίνεις δωρεάν το ούζο. Από την αρχή πεινούν ούζο. Από την αρχή. Εντάξει. Ωραία. Οπότε αν έρθουμε στις Βρυξέλλες θα έρθουμε σίγουρα. Πώς θα γυρίσουμε, πώς θα γυρίσουμε σπίτι μας μετά. Είμαστε πολύ διεκτικά, γιατί είμαστε πολύ πρωί ακόμα εδώ. Καλές δουλειές. Καλές δουλειές, Χρόνη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σε ό,τι κάνεις. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Χρόνη μου. Είδες πάντως οι Έλληνες στο εξωτερικό. Πάντα κάπου.